είναι αυτά αξιωματική. Βέβαια, αυτό ήταν μόνο η στέξη και τη ικανότητα τη προβλεπόμενη δύναμη. Καθώ εκείνη την εποχή υπήρχε ο Ιταλικό πόλεμο και στέλναμε τι περισσότερε προμήθειε για του άντρε σε εκείνο το μέτωπο. Οι κατασκευέ ξεκίνησαν το 1936 και ήταν τελειώσει το 1942. Θα γινόντουσαν κι άλλα οχυρά και θα ήταν και τα ήδη χτισμένα θα ήταν πιο μεγάλα. Αλλά επειδή το 1940 ξεκίνησε ο πόλεμος, σταμάτησαν οι κατασκευές. Και έτσι λοιπόν, το 1940 οι Ιταλοί προσπαθούν να εισβάλλουν μέσω της Αλβανίας, δεν τα καταφέρνουν όμως. Και γι' αυτό ζητάνε τη βοήθεια, ζητάνε τη βοήθεια του Χίτλερ. Οι Γερμανοί ήθελαν το 1941 να εισβάλλουν στη Ρωσία. Γι' αυτό ήθελαν να κλείσουν, να καταλάβουν τα Βαλκάνια έτσι ώστε να έχουν τα νότα τους καλυμμένα. Γι' αυτό συμφώνησαν στην επίθεση. Σε συνεννόηση με τους Βούλγαρους, αφού τους στάσουν από τις περιοχές που ήθελαν, τις Μακεδονίες και τις Φράκες, την άνοιξη του 1941 αρχίζουν να κατεβάζουν το στάθμα τους. Στις 6 Απριλίου του 1941, η 125η Μεραρχία Στρατούρη, η Γερμανική, μια Μεραρχία Στρατούρη, η οποία ήταν πολύ καλά εκτελεσμένη, είχε πολεμήσει αρχικά στη γραμμή Μαζινό στη Γαλλία. Με 6.500 άντρες αρχίσει να παρατάσσεται στην πεδιάδα της Μαριούπολης. Στις 5 η ώρα το πρωί, το πυροβολικό μαζί με την γερμανική αεροπορία βομβαρδίζουν και ξεκινάει η επίθεση. Οι Γερμανοί, μάλιστα, με λαστιχένιες βάρκες προσπαθούν να περάσουν και από το στιμόνι. Βέβαια, οι Έλληνες το είχαν προβλέψει αυτό και είχαν βάλει σειρματόπλευμα. Έτσι λοιπόν, οι τρεις πρώτες βάρκες πληθύζονται. Και μετά τα συνδυαστικά πυρά από το χειρό Ρούπερ μαζί με το χειρό Παλουδιώνος, το οποίο βρίσκεται σε εκείνη την κεραία που βλέπουμε εκεί, τα συνδυαστικά πυρά κατάφεραν να τους αποθήσουν. Στο Ρούπερ να σας πω ότι επιχειρούσαν 230 γερμανικά αεροπλάνα τα Στούκας, τα οποία την πρώτη μέρα πετούσαν αρκετά ψηλά, γιατί δεν γνώριζαν αν εμείς οι Έλληνες είχαμε κάποια αεροπορία ή αεροπορικές κατασκευές. Στο Ρούπερ ένα αεροπορικό. Και αυτό γιατί όπως είπαμε, τα οχυρά χτίστηκαν για να αναχαιτήσουν τους Βούλγαρους. Δεν περιμέναν τους Γερμανούς. Και επειδή η Βουλγαρία δεν είχε αξιοσημείωτη αεροπορία, χτίστηκε μόνο ένα. Έτσι λοιπόν, όταν οι Γερμανοί ανακάλυψαν το αεροπορικό, το βομβάρδισαν και μετά άρχισαν να πετάνε πολύ χαμηλά. Ο μύθος λέει ότι οι Έλληνες στρατιώτες μπορούσαν να δουν τα πρόσωπα των Γερμανών πιλωτών. Παρ' όλα αυτά, τα επιφανειακά έργα ήταν πολύ δυνατές κατασκευές. Χρησιμοποιήθηκε και μία πατέντα. Μαζί με το τσιμέντο αναδείχνει και θηραϊκή γη, το ηφαιστειακό χώμα της Σαντορίνη. Γι' αυτό έκανε ακόμα πιο δυνατό το τσιμέντο, όπως επίσης υπήρχε και σίδερο μέσα. Είναι ο οπλισμός που λέμε. Να σας πω μόνο ότι για τη γραμμή μεταξά χρησιμοποιήθηκαν 12.000 τόν σιδήρου για τον οπλισμό των επιφανειακών έργων. Και οι προδιαγραφές τους ήταν τέτοιες έτσι ώστε να μπορούν να αντέξουν το μεγαλύτερο βλήμα πυροβολικού της εποχής, 220 χιλιοστών διαμέτρου. Έτσι λοιπόν, παρόλο που το πυροβολικό, το γερμανικό και η αεροπορία βομβάρδισε, δεν μπορούσαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές στα οχυρά. Και επειδή οι Έλληνες ήταν σε καλές οχυρωμένες θέσεις, καταφέραν να αποθήσουν τις επιθέσεις. Επίσης, να σας πω ότι οι Γερμανοί την πρώτη μέρα που έκαναν την επίθεση δεν γνώριζαν τη θέση των οχυρών. Γιατί από την κατασκευή τους οι Έλληνες φαίνανε εργάτες με δεμένα τα μάτια. Και κάθε δύο εβδομάδες τους άλλαζαν, έτσι ώστε να μην μεταφέρουν κάποια πληροφορία. Και παρόλο που το έργο ήταν ένα τεράστιο έργο, οι εχθροί δεν γνώριζαν τις θέσεις. Την πρώτη κιόλας μέρα οι Γερμανοί είχαν τις μεγαλύτερες απώλειες, το 80% των απώλειών τους, την πρώτη μέρα. Τη δεύτερη μέρα, στις 7 Απριλίου, αξιοσημείωτες είναι επίσης οι προσπάθειες του Χαβού Κυριακίδη και της πυροβολαρχίας του. Βρισκόταν πίσω από ένα λόφο και με το πυροβόλο του κάλυπτε τους Έλληνες. Ήξερε όμως ότι η γερμανική αεροπορία αλωνίζει στην περιοχή και κάποια στιγμή θα βρουν. Παρ' όλα αυτά, δεν ήθελε να αφήσει τη θέση του, δεν ήθελε να αφήσει τους Έλληνες ακάλυπτους και συνέχιζε με κίνδυνο τη ζωή του. Κάποια στιγμή ανοιχνεύεται τη γερμανική αεροπορία και βομβαρδίζεται τόσο πολύ που φάβεται κάτω από 3,5 μέτρα χώμα. Θα δούμε και σε λίγο το κατεστραμμένο πυροβόλο.
Παρ' όλα αυτά, οι Γερμανοί συνεχίζουν κλεισαλέα, ακόμα και με άρματα, να προσπαθούν να εισβάλλουν στο Ρούγκο. Δεν τα καταφέρνουν. 6, 7, 8 Απριλίου δεν καταφέρνουν να κάνουν τίποτα. Τους πίεζε ο χρόνος. Αυτοί πίστευαν ότι μόλις σε 24 ώρες θα μπορούσαν να καταλάβουν το Ρούγκο. Αλλά αυτό δεν έγινε. Γι' αυτό λοιπόν οι Γερμανοί άλλαξαν την τακτική τους. Έκαναν αυτό που είχαν κάνει και στη γραμμή Μαζινό, δηλαδή να παρακάψουν να πάνε από άλλο μέρος. Έτσι λοιπόν στις 9 Απριλίου εισβάλλουν μέσω των Σκοπίων και ακολουθούν τον Αξιό και τα γερμανικά τεθωρακισμένα άρματα καταλαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη. Στις 9 Απριλίου, όπου γίνεται και η συνθηκολόγηση. Ο διοικητής του Ρούπελ, ο Γιώργος Δουράτσος, δεν το γνώριζε αυτό. Δεν γνώριζε την κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν, όταν έρχεται ο Γερμανός αξιωματικός και του ζητάει την παράδοση των οχυρών, είπε το περίφημο: τα οχυρά δεν παραδίδονται, αλλά κατακτώνται. Παρόλο που είχε απέναντί του τον καλύτερο στρατό της Ευρώπης, αυτός ήθελε να συνεχίσει τον αγώνα. Και όντως οι Γερμανοί το σεβάστηκαν αυτό. Βέβαια, ο αγώνας πλέον ήταν μάταιος, καθώς όπως είπαμε, τα οχυρά χτίστηκαν για να καθυστερήσουν την εισβολή μέχρι ότου έρθει το πεζικό. Το πεζικό πλέον δεν θα ερχόταν. Οπότε λοιπόν τον παροτρύνουν να επικοινωνήσει με τον ανώτερό του, τον διοικητή της 14ης Μεραρχίας Ερών, που στην ουσία του Ρούπελ πάει της Αθήν, τον διοικητή Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, όπου τον ενημερώνει για την κατάσταση και τον διατάζει να παραδώσει τα οχυρά. Έτσι λοιπόν, παρόλο που τόσο ο διοικητής του Ρούπελ, ο Δουράτσος, όσο και οι άντρες του Ρούπελ πολεμούσαν και πραγματικά κατάφεραν να κρατήσουν τις γραμμές, παρόλο που δεν ήθελαν να παραδοθούν και να πάει μάταια ο κόπος τους, ακολούθησαν τις εντολές και στις 10 Απριλίου γίνεται η παράδοση του οχυρών. Θα πάμε κάτω στο στρατό και θα δούμε και τη φωτογραφία από τη μέρα της παράδοσης και βλέπουμε τους Γερμανούς στρατιώτες να χαιρετάνε τους Έλληνες και να τους αποδίδουν τιμές. Γιατί όντως θαύμαζαν τον ηρωισμό των Ελλήνων. Βέβαια, ο Γιώργος Δουράτσος θέτει δύο όρους στους Γερμανούς. Κανένας Γερμανός να μην πατήσει το πόδι του μέχρι ότου φύγει και ο τελευταίος Έλληνας και οι Έλληνες να μπορούν να πάρουν μαζί τους τα προσωπικά τους αντικείμενα. Αυτοί οι όροι σεβάστηκαν από τους Γερμανούς και έτσι λοιπόν οδηγήθηκαν πεζοί στις αίρες, κρατήθηκαν για τρεις εβδομάδες και μετά αφήθηκαν ελεύθεροι. Από πλευράς Απολιών, στο Ρούπελ έχουμε 14 νεκρούς. Από γερμανικής πλευράς 555 αναφέρουν οι Γερμανοί στα κλιμάκια τους. Βέβαια, κάποιοι ερευνητές που έψαξαν τους τάφους μιλάνε για τις διπλάσιες απώλειες πάνω από 1000. Και αυτό δείχνει την αποτελεσματικότητα των οχυρών. Άμα έχετε κάποια απορία.